Δεν τελειώνουν τα βιογραφικά. Άστα. Οι άνθρωποι μετράνε. Ακούγομαι το. Α, ναι. Τέλεια, φανταστικά. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχα ένα οικογενειακό πρόβλημα υγείας σήμερα. Αλλά δεν μπορούσα να σας αφήσω. Θέλω να είμαι τυπική όσο μπορώ. Συγγνώμη και για την ημερομηνία εκεί. Δεν πρόλαβα να αλλάξω την μπροσούρα. Είναι Αυλών, είναι και στο άλλο ανοιχτό πανεπιστήμιο του Αυλώνα που έχω εκεί ανοίξει σελίδες. Καλές βέβαια. Προσπαθούμε όπου μπορούμε. Απόψε θα σας μιλήσω για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ καυτό και πολύ άγνωστο στους Έλληνες στη χώρα μας και εννοώ τη χώρα μας ως έθνος, όχι ως κράτος που περικλείεται πολιτικά και μέσα στα σύνορα. Αν και αυτό θα αναφερθεί εδώ, γιατί θα σας αναφέρω και διατάξεις και νόμους. Καλό είναι να τους ξέρουμε τους νόμους. Νομίζω ότι αν ξέραμε περισσότερους νόμους, δεν θα είχαμε τόσα προβλήματα όσα αντιμετωπίζουμε τώρα ως πολίτες αυτής της χώρας. Πρέπει να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας. Βέβαια και οι νόμοι είναι πονηροί και αυτοί με τη σειρά τους. Αλλάζουν με τις καταστάσεις. Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε και τόσο εμπιστοσύνη σε όλους τους νόμους. Τώρα για τα πολιτιστικά αγαθά, ό,τι θα ακουστεί είναι de facto, είναι μελετημένο, είναι πονεμένο από τους αρχαιολόγους από μας, από τους νομικούς βέβαια, τους τίμιους νομικούς που έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, από την Interpol, από την Europol, οι οποίες εμπλέκονται πολύ σοβαρά και πραγματικά έτσι ανθρωπιστικά, θα έλεγα. Εδώ έχω ένα απόσπασμα του Μακρυγιάννη. Είχα δύο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα και ένα βασιλόπουλο. Ατόφια φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλεια είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες και στο Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. Αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι' αυτά πολεμήσαμε. Αυτοί οι δύο κούροι αποτελούν προϊόν αρχαιοκαπηλείας, τραγικής αρχαιοκαπηλείας. Το 2010 στην ορεινή Κορινθία είχα την τύχη να τα επισκεφθώ, γιατί μια από τις υπηρεσίες όπου υπηρέτησα ήταν η Κόρινθο, όλη η Κορινθία, με έδρα την αρχαία Κόρινθο. Αυτοί εδώ οι κούροι εκτίθενται τώρα στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, όπου αξίζει μία εκδρομή. Έχει γίνει υπέροχο πραγματικά, εκτίθενται στις καινούργιες αίθουσες του Μουσείου. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, γιατί είχα επισκεφθεί τότε με το διευθυντή, τον κύριο Κίσα, την ανασκαφή, τώρα ανασκάπτει η κυρία Κόρκα εκεί, Γιάννη. Είναι η Τενέα, στην ορεινή Κορινθία. Τα είχε δώσει σε αρχαιοκάπηλους, τα προλάβανε στο τσακ, τους συλλάβανε. Βεβαίως μαζί με αυτούς τους κούρους είχαν βγει και αρκετοί άλλοι κούροι. Ευτυχώς, σας λέω, μία τεράστια ανασκαφή. Δηλαδή σκεφτείτε όσο είναι αυτό εδώ το οικόπεδο που είμαστε τώρα και άλλο τόσο, οικόπεδο ιδιοκτησίας του κυρίου που θέλησε να τα περιποιηθεί. Πάλι και αυτό το νόμισμα είναι προϊόν αρχαιοκαπηλείας, εκτίθεται στο Νομισματικό Μουσείο. Όσες κυρίες και κύριοι είχαν επισκεφθεί μαζί μου την πρώτη ξενάγηση, τους το είχα αναφέρει, είναι δινάριο του Βρούτου, 43-42 π.Χ. η χρονολόγησή του, και αναφέρεται στην ημέρα της δολοφονίας του Κέσαρα, Aedibus Martis, έτσι, 15 Μάρτη, είναι εδώ αυτό. Αυτός εδώ είναι ο σκούφος της ελευθερίας στους δούλους που απελευθέρωναν και τα δύο ξύφη εδώ. Αυτό το νόμισμα βρέθηκε κάπου στο εξωτερικό και επαναπατρίστηκε
Μετακόπων και Βασάνο, τότε ήταν νομίζω ο Βουλγαράκης υπουργός πολιτισμού και το είχαν παρουσιάσει στο νομισματικό. Εκτίθεται επίσημα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε παράνομη διακίνηση πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ο τρίτος πιο διαδεδομένος τύπος παράνομου εμπορίου παγκοσμίως, μετά το εμπόριο των ναρκωτικών και των όπλων. Σήμερα η ιστορία του πολιτισμού καλύπτει ευρύτερα τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και ως μνημεία θεωρούνται επίσης οι υλικές μαρτυρίες με ιστορικό, εθνολογικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον. Τα μνημεία οπωσδήποτε δεν εκτιμώνται μεμονωμένα, αλλά σε συνάφεια με ποικίλους παράγοντες είναι το φυσικό περιβάλλον, ο ιστορικός χώρος, το συγκεκριμένο σύνολο στο οποίο εντάσσονται, στενό όπως είναι κτίρια ή ευρύτερο σε κτηριακά συγκροτήματα και πόλεις. Και οπωσδήποτε η απόσταση από το περιβάλλον τους, εγώ θα έλεγα και η απόσπαση από το περιβάλλον τους, μειώνει αυτομάτως τη σημασία τους. Εδώ έχουμε την Interpol, τα στατιστικά της στοιχεία. Αναλυτικά είναι International Criminal Police Organization. Τα σήματα έρευνας για κλαπέντα πολιτιστικά αγαθά που εκδίδει η Γενική Γραμματεία της Interpol με βάση τις αιτήσεις των εθνικών γραφείων της αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των σημάτων που εκδίδει στο σύνολο των κλαπέντων αντικειμένων κάθε είδους. Τώρα όντως το 12% μόνο επιστρέφονται, βρίσκονται και σχεδόν πάντα στις χώρες τις οποίες ανέλαβε η Interpol, τις χώρες προέλευσης των αντικειμένων αυτών. Οπωσδήποτε η δυσκολία εντοπισμού των πολιτιστικών αγαθών είναι ένα γεγονός που έχουν περάσει τα εθνικά σύνορα της χώρας προέλευσής τους και να σας πω ότι το μεγάλο έγκλημα που συντελείται τα τελευταία χρόνια είναι η αγορά από το ίντερνετ, το περίφημο eBay. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, όλοι οι αρχαιοκάπηλοι οπωσδήποτε τα βγάζουν έξω. Τα αγοράζουν τώρα αυτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς, νομίζει ο Έλληνας στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια που μιλάμε για τη χώρα μας, ότι τα φέρνει στην πατρίδα του. Δεν είναι έτσι, διότι το αντικείμενο έχει χάσει την ταύτιση με τον τόπο προέλευσής του, το in situ που χαρακτηρίζουμε εμείς οι αρχαιολόγοι. Λοιπόν, το να βρεις νομίσματα, και εμείς μας έχουν φέρει ειδικά για το νομισματικό μουσείο, τώρα σας αναφέρω νομίσματα, αλλά μπορώ να σας πω και αγάλματα και αμφορείς και οτιδήποτε. Όσα έχουν έρθει και έχουν έρθει με χώματα είναι προϊόντα που τα έχουν σκάψει και τα έχουν βρει μέσα σε ανασκαφές, σε τάφους, σε οπουδήποτε. Και πολλοί δεν τα δηλώνουν, δεν ξέρουν. Ακόμη και οι έμποροι, οι αρχαιοπόλες, ήταν ένας που ήταν επίδοξος αρχαιοπόλης και τον προλάβαμε στο τσακ γιατί θα πήγαινε φυλακή. Τα έφερνε μέσω ηλεκτρονικού διαδικτύου αγορασμένα, τα πούλαγε σε ιδιώτες και αυτοί τα κατήχαν. Δεν ξέραν ότι έπρεπε και αυτός να μας τα φέρει να πάρει άδεια κατοχής μέσω διαδικασιών και οι άνθρωποι που τα αγοράζανε και μπήκαμε στη διαδικασία εμείς να βρούμε και αυτόν ονομαστός. Μάλιστα διαφημιζόταν σε εφημερίδες, σε περιοδικά, τύπωνε και νομίσματα, συλλογές. Με σύγχρονα νομίσματα και να βρούμε για τους ανθρώπους που τα είχαν αγοράσει. Δηλαδή, στο πουθενά μια αναζήτηση. Μεγάλο έγκλημα. Τώρα είχα και ένα δικαστήριο πρόσφατα με αυτή την ιστορία. Να σας πω ότι το 2011 1,2 δις ήταν η αξία των κατασχεθέντων αντικειμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μπορώ να σας μιλάω για μέρες από την Interpol και την Europol που κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά για όλα αυτά και δεν φαίνεται αυτό γιατί ακούμε πάντα για ναρκωτικά, ακούμε για όπλα, ακούμε για εμπόριο λευκής σαρκός, οτιδήποτε. Ο όρος πολιτιστικό αγαθό είναι πολυσήμαντος και παραπέμπει στην έννοια της κουλτούρας
Και τα πολιτιστικά αγαθά είναι κοινωνικά αγαθά που ενσωματώνουν και κωδικοποιούν την ιστορική μνήμη. Και αυτός ο θησαυρός εδώ που βλέπουμε τώρα εκτίθεται στον πρώτο όροφο του Νομισματικού Μουσείου και είναι από το Μούλκι, η άλλη ονομασία της Σικιώνας, που είναι μια πανέμορφη περιοχή. Έχω πει στην κυρία Καρκούλια, μήπως κάνουμε μια εκδρομή και εκεί, με μια... Ορίστε. Όχι, το Μούλκι της Σικιώνας Κορινθίας, που είναι Δήμος Σικιωναίων, δηλαδή κρατούν το αρχαίο το όνομα με το σημερινό. Έχει ένα εξαιρετικό μουσείο και η ιστορία της ευρύτερης περιοχής με ένα εκπληκτικό θέατρο. Δεν σώζονται πολλά, αλλά αξίζει σαν τόπος έτσι να πάμε κάποια εκδρομή. Εδώ πέρα έχουμε τα κινητά πολιτιστικά αγαθά, αρχαιολογικά αντικείμενα, γλυπτά, ζωγραφικοί πίνακες, νομίσματα, σπάνια γραμματόσημα κλπ. Να πούμε ότι τα πολιτιστικά αγαθά δεν είναι μόνο αρχαία ή μεσαιωνικά, είναι και του 20ου αιώνα πολιτιστικά αγαθά και του 21ου αιώνα. Θα σας κάνω έτσι μια αναφορά στη συνέχεια. Και στα ακίνητα πολιτιστικά αγαθά, αρχαιολογικά μνημεία, κτίρια ή κτηριακά συγκροτήματα με αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον, ναοί κλπ. Και τα άειλα. Τα άειλα είναι τα πανηγύρια που κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, οι γιορτές μας, ο Άγιος Γιώργης, ο Άγιος Νικόλαος, όλα αυτά. Εγώ έχω αναφερθεί στα Φάντος στην Πορτογαλία, είναι μια εξαιρετική χώρα, αξίζει να την επισκεφθείτε, θα σας δείξω και πολλά από εδώ. Η έννοια του Εθνικού Θησαυρού, σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περιλαμβάνει εκείνα τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία πληρούν ένα ή περισσότερα από τα εξής κριτήρια. Είναι συνδεδεμένα με την ιστορία ή τη ζωή μιας χώρας και γι' αυτό το λόγο η απομάκρυνσή τους από αυτήν είναι απώλεια. Όπως εμείς ξέρουμε τώρα ποια έχουμε, τα γνωστά. Υπάρχουν και άγνωστα προς το ευρύ κοινό. Τα γνωστά είναι ο ζωφόρος του Παρθενώνα και πολλά άλλα, αλλά τα άγνωστα μπορεί να είναι και σημαντικότερα, διότι προχθές διάβασα ένα σημαντικότατο κοιμήλιο του Αγίου Όρους, ήταν ερώτηση αντιπολίτευσης προς το Υπουργείο και έπρεπε να απαντηθεί. Εικόνες από το Άγιο Όρος που βρέθηκαν σε ένα περίφημο πανεπιστήμιο της Αμερικής, το Duke. Τώρα, το ανακάλυψε τυχαία αυτός ο πρώην υπουργός και τώρα βουλευτής. Και ρωτάει αν θα επαναπατριστεί αυτό. Μα δεν πρόκειται ποτέ στους αιώνες των αιώνων να γίνει. Θα μείνει εκεί. Είναι στη βιβλιοθήκη του Ντιούκ, το καταλαβαίνεις. Κοιμήλιο τώρα το Αγίου Όρους. Εγώ δεν το ήξερα αυτό και το έμαθα μέσα από την ερώτηση. Κάποιος αρχαιοκάπηλος το βούτυξε, μπορεί και να πήρε λεφτά από εκεί, γιατί το Duke είναι πώς είναι το Harvard, το Yale, το Columbia, είναι ισχυρά πανεπιστήμια. Και σίγουρα δεν θα έρθει ποτέ. Τα καμαρώνουν, εντάξει. Ορίστε. Μόνο αυτό, πόσο μας λείπουν. Δεν φανταζόμαστε. Δεν φανταζόμαστε πόσα. Όταν σας είχα κάνει τη διάλεξη για την επιστροφή των μαρμάρων, ο κόμις του Έλγιν ήθελε να κλέψει και τους αέριδες του Κυρίστου, που είναι στην Πλάκα και τώρα είναι και επισκέψιμο. Έχει συντηρηθεί, έχει αναστηλωθεί και τελευταία στιγμή προφανώς, δεν ξέρω, να ήταν το βάρος, να ήταν, δεν μπορούσε να το σηκώσει. Λοιπόν, η περίπτωση απουσίας είναι ανεπανόρθωτη και ανυπολόγιστη σημασία για τη μελέτη ή την κατανόηση ενός ιδιαίτερου κλάδου των τεχνών ή της ιστορίας της χώρας. Ο όρος προστασία αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη νομική προστασία των πολιτιστικών αγαθών από πολλούς και ποικίλους κινδύνους, που είναι κίνδυνος φθοράς, απώλειας, κλοπή, λαθρανασκαφή. Το ένα βέβαια ακολουθεί το άλλο, λαθρανασκαφή και φυγάδευση στο εξωτερικό. Παράνομη εξαγωγή υφίσταται όταν τα αντικείμενα εξάγονται από τον ίδιο τον νόμιμο κάτοχό τους ή για λογαριασμό του. Ναι, ένας δηλαδή που είναι κάτοχος και δεν ειδοποιεί το κράτος, διότι υπάρχει καταστατικό όταν του δίνεις άδεια κατοχής
Και στην άδεια κατοχής έχουμε δικαίωμα όλοι οι πολίτες να τα βλέπουμε αυτά. Δηλαδή να ανοίγει το σπίτι του, να τα δείχνει. Δεν το κάνει όμως κανείς αυτό. Και κατά παράβαση των σχετικών εθνικών κανόνων είναι αυτό. Τα κινητά πολιτιστικά αγαθά απειλούνται από παράνομη διακίνηση και εξαγωγή, η διακίνηση προϊόντων κλοπών και διακίνηση ευρημάτων, παρανόμων ανασκαφών ή λάθρανασκαφών. Δυστυχώς, γιατί είναι μικρά, είναι ευέλικτα, ακόμα και λέμε τώρα ένας κρατήρας, ένας αμφορέας. Τώρα είδα μια έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης που ήρθε από το Μητροπολιτικό. Emotions λέγεται, αν πάτε να τη δείτε, αξίζει πάρα πολύ. Και είχε κάτι κρατήρες από τη Βασιλεία της Ελβετίας. Δηλαδή πώς βρέθηκαν εκεί στο μουσείο. Όπως βρεθήκανε και στο Μητροπολιτικό, όπως και στο Βρετανικό και πάει λέγοντας. Εντάξει, της Ιταλίας οι κρατήρες ήταν ιταλικοί. Της εποχής, η Ετρούσκικη, η Ιταλική. Αλλά στη Βασιλεία της Ελβετίας, που είναι αρχαία ελληνική κλασικών χρόνων και ελληνιστικών, επειδή είχαν απορία οι φίλοι μου που πήγαμε παρέα και μου λέγανε από τη Βασιλεία της Ελβετίας για ποιο λόγο. Λέω για πολλούς και διαφόρους. Ο όρος της προστασίας εμπεριέχει και την έννοια της ενεργούς ή ολοκληρωμένης προστασίας από φθορές, που μπορούν να επιφέρουν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και ο χρόνος ο ίδιος, ο πανδαμάτορ. Σε αυτό το σκεπτικό εντάσσονται προσπάθειες αναστήλωσης και αποκατάστασης ιστορικών μνημείων ή παραδοσιακών διατηρηταίων οικισμών, προκειμένου να διατηρήσουν αναλύωτη τη φυσιογνωμία τους και να ενσωματωθούν λειτουργικά σε σύγχρονες και νέες ανάγκες. Αυτό είναι μια πολύ βασική αναφορά που τουλάχιστον η Ελλάδα το έχει καταφέρει σε πολλές των περιπτώσεων. Αλλά εντάξει, δεν τα καταφέρνουμε σε όλα. Εδώ έχουμε τις διεθνείς συμβάσεις. Αν σας κουράζω, επειδή είναι λίγο, δεν το θεωρώ εξειδικευμένο, είναι πολύ περιληπτικό το έχω κάνει. Διεθνείς συμβάσεις για προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Εδώ έχουμε την UNESCO, τη βασική σύμβαση, επίτα από τον καταστρεπτικό για τα μνημεία Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ο εκπαιδευτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Και στα αγγλικά, UNESCO δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της προστασίας, περιλαμβάνοντας τους όρους του καταστατικού του και την εποπτεία της διατήρησης και προστασίας της παγκόσμιας κληρονομιάς, βιβλίων, έργων τέχνης και άλλων μνημείων με ιστορικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι τώρα ότι διαλύθηκε η Βαγδάτη, διαλύθηκε όλη η Συρία, διαλύθηκε στο Αφγανιστάν τεράστια μνημεία που είναι, δηλαδή για αυτή τη ζωή που ζούμε στον πλανήτη δεν θα επανέλθουν. Και δεν έκανε καμία αναφορά. Τώρα. Το 54 έχουμε την πάρα πολύ σημαντική Διεθνή Σύμβαση της Χάγης που αφορά την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύραξης. Αυτό είναι πολύ βασικό για μας, για το Υπουργείο Πολιτισμού. Είχαμε κάνει και μια ομάδα εργασίας πρόπερση που ήμουνα και εγώ μέλος. Τώρα βέβαια η σύραξη, η ένοπλη, δεν είναι όπως το 40. Μπορεί να σου έρθει μια ρουκέτα τηλεκατευθυνόμενη, γιατί αυτό συζητούσαμε, και να μην υπάρξει ανθρώπινη ζωή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα βλέπουμε αυτά, να ασχολούμαστε, ούτως ή άλλως. Σε αυτή τη διεθνή σύμβαση ξέρεις και το υλικό σου, το πολιτιστικό υλικό. Δηλαδή και το ανανεώνεις, να ξέρεις τι γίνεται κάθε φορά. Και στο 70 ψηφίστηκε στο Παρίσι η σύμβαση της UNESCO που αφορά στα μέσα προστασίας και καταπολέμησης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών.
Επίσης έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς στο Λονδίνο το 1969, στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης, και στους Δελφούς το 1985 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Παραβάσεις που αφορούν πάλι τα πολιτιστικά αγαθά. Και μία μεγάλη και σημαντική σύμβαση, συμπλήρωμα κανονικά της σύμβασης της UNESCO, είναι αυτό το Uni Droit, το Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου. Για μας είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά, δηλαδή... πώς να το πω, αυτό που ματώνει είναι αυτό το καθημερινό κλαπέντα και παρανόμως εξαχθέντα, σταθερό. Είναι ψωμοτήρι αυτό. Εδώ έχουμε στο Buenos Aires το 1986 τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των μουσείων και στις 18 Αυγούστου στο Παρίσι, του 1999, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO κατήρτισε προσχέδιο σύμβασης για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα της θάλασσας, του Αιγαίου Πελάγους, του αχανούς Αιγαίου Πελάγους με τα υπερσύγχρονα γιότ που πλακώνουν όλοι και δεν ξέρεις που κάνουν υποβρύχιες ανασκαφές ή και αν βουτάνε κάτι, βουτάνε και τα μεταφέρουν υποβρυχίως μέσα στα κότερα και το ταλέπορο βέβαια το λιμενικό, το οποίο θα προλάβει τα τελευταία χρόνια τους πρόσφυγες, θα προλάβει τους διακινητές. Νομίζω ότι δεν τους προλαβαίνει τους διακινητές, όσο και να προσέχει. Γιατί θεωρώ ότι και ναρκωτικά και αυτά από τη θάλασσα διακινούνται, οπότε τι να πρωτοπρολάβεις. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο διαδίκτυο, ο πολιτισμός πρέπει να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια, στην ανθρώπινη και προσωπική ανάπτυξη, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, ωραία λόγια, μεγάλα, αλλά δεν υλοποιούνται. Στην απασχόληση, στην εξάλληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου στην Ευρώπη. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να έχεις και γνώσεις πώς θα διαφυλάξεις το πολιτιστικό σου προϊόν. Τώρα υπάρχει στις συνθήκες, δεν θέλω έτσι να σας κουράζω, απλά προβλέπεται ας πούμε παράγραφος της συνθήκης ότι δύναται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά ενισχύσεις για προώθηση του πολιτισμού και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισμού στην κοινότητα σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον. Εντάξει, πολιτικές φράσεις είναι αυτές. Η ουσία λείπει στο θέμα. Το άρθρο πάλι 128 της Συνθήκης ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και η δράση της να αποβλέπει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας των κρατών μελών στους τομείς τώρα, τη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση γνώσης και διάδοσης πολιτισμού, αυτά όλα είναι προγράμματα. Το πρόγραμμα Ραφαήλ είχε εφαρμοστεί, το θυμάμαι κι εγώ, και κάτι είχα ακούσει για τον Νταβίντσι τότε. Τώρα τα άλλα, εμένα προσωπικά, δεν είχαν φτάσει στα αυτιά μου. Και την καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία συμπεριλαμβανομένου και του οπτικοακουστικού τομέα που είναι πολύ σημαντικός. Δεν είναι πια μοντέρνο, είναι κλασικό. Τώρα η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο κοινοτικό δίκαιο έχει 4 θεμελιώδεις ελευθερίες. Ελευθερία μετακίνησης προσώπων ως εργαζομένων, κυκλοφορίας εμπορευμάτων, κυκλοφορίας υπηρεσιών και κυκλοφορίας κεφαλαίου. Εγώ πάνω σε αυτό, επειδή είχα αναφερθεί και στη συνθήκη του Σέγγεν, πιστεύω ότι ξέρουμε όλοι τη συνθήκη του Σέγγεν,
Ήταν μια συνθήκη που έγινε στο Λουξεμβούργο, στο Χωριουδάκι, έτσι λέγεται, Σέγγεν. Ήταν στις 14 Ιουνίου του 1985, ώστε, με σκοπό την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, την καθιέρωση ελευθερίας κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, τους υπηκόους δηλαδή των κρατών, μελών που υπέγραψαν τη συμφωνία αυτή, και επίσης την αστυνομική και δικαστική συνεργασία για εμπορεύματα και υπηρεσίες. Είναι πολύ απλό, πολύ γενικό, αλλά ενέχει όλα τα άρθρα μέσα. Τώρα για τη συνθήκη του Σέγγεν, απ' τη μια είναι καλό, απ' την άλλη σε ελέγχουν μέχρι το μικρό σου κοκαλάκι. Δεν ξέρω κατά πόσον. Μόνο η Κύπρος δεν έχει υπογράψει, έχει αναστολή συμφωνίας, επειδή η μισή είναι αγγλικών συμφερόντων και άλλη μισή τουρκικών συμφερόντων. Και έτσι έχει μείνει απ' έξω. Στην Ελλάδα, εμείς ήταν το 97, με το νόμο 2514, το Κοινοβούλιο, να ξέρετε ότι επικύρωσε τη, λέγεται, Σύμβαση Εφαρμογής Συμφωνίας Σέγγεν, ΣΕΣ, έτσι ονομάζεται. Είναι σημαντικό γιατί ταιριάζει με αυτό. Τώρα να μην σας διαβάζω αυτό. Εσύ Γιάννη, άμα θέλεις, τα δίνω έτσι. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά, έτσι κι αλλιώς. Είναι καθημερινά. Τώρα έχει διάφορα εδώ για την έννοια του πολιτιστικού αγαθού, που είναι αυθύπαρκτη και διαφορετική από την έννοια του εμπορεύματος. Επομένως, η ιδιοκτησία των πολιτιστικών αγαθών πρέπει να υπόκειται σε ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις και υπόκειται. Και εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει πιλωτικά έναν ιστοχώρο στο διαδίκτυο, το ITCG, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Σκοπός του είναι αφενός να παρέχει στο ευρύ κοινό πληροφόρηση σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία και την νομοθεσία των κρατών μελών και αφετέρου να δημιουργήσει και να θέσει στην υπηρεσία της οδηγίας και του κανονισμού. Καλό είναι όλα αυτά. Είναι ο κανονισμός αυτός του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή των πολιτιστικών αγαθών. Ένας κανονισμός που εφαρμόζεται παντού και πάντα. Αυτό να μην σας διαβάσω και σας κουράζω, έτσι, Γιάννη, το δεν πειράζει που το λέω, είναι καθαρά νομικά, αλλά είναι νομικά που έχουν ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο το αρχαιολογικό και το ιστορικό και το, ορίστε, πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί. Να ξέρετε ότι εμείς η καθημερινή μας... Εγώ τώρα στο τμήμα που είμαι βέβαια λαμβάνω άλλου είδους θέματα. Αλλά όσον αφορά τις αρχαιολογικές εφορίες και τα μουσεία, εμείς κάθε μέρα είχαμε από τη Γαδά, από το ηλεκτρονικό έγκλημα, ένα σακουλάκι που μας φέρνανε τα παιδιά που ήταν εξειδικευμένοι υπάλληλοι αστυνομικοί, απόφοιτοι πληροφορικοί όλοι, νομίσματα για να τους πούμε με συλληφθέντες. Τους κρατούσαν στο αυτόφορο μέχρι να τους πούμε αν ήταν γνήσια ή όχι, αρχαία ή σύγχρονα κλπ. Βέβαια, πάρα πολύ. Και έχουμε όντως ένα δίκτυο βοήθειας και συνέδρια ακόμα. Είχαν γίνει στην Ιταλία πριν μερικά χρόνια με τη Europol. Όσο προλαβαίνουμε. Να σας πω κάτι. Διαλυμένα τα μισά. Εγώ μπορώ να σας πω. Στην Μπέλα. Θέλετε να σας πω μία περίπτωση, με συγχωρείτε τώρα, αλλά επειδή μου δώσατε την αφορμή. Εγώ και πριν 10 χρόνια επισκέφτηκα και έμαθα ότι ακόμα έτσι παραμένει. Η Δοξιπάρα ζώνη είναι σύνορα με Βουλγαρία. Και είναι ένας εκπληκτικός αρχαιολογικός χώρος που έχουν ταφεί τα άλογα με τους υπηρέτες. Μάλιστα
είναι ότι μάλλον ζωντανά ήταν θαμμένα, γιατί ήταν ανοιχτά τα στόματα με τα χαλινάρια. Μια τεράστια έκταση ανασκαφή, ο Τριαντάφυλλος, αυτός μας ξενάγησε τότε. Λοιπόν, ήτανε. Σε υψόμετρο πετούσαν οι αετοί, να φανταστείτε πόσο ψηλά και απόμερα, απόμακρα. Και εκεί ήταν οι συντηρητές μέσα σε τόλ, σε containers, και είχαμε πάει και εμείς που ήταν με αυτά τα πλαστικά γύρω-γύρω, δηλαδή το χειμώνα με τις βροχές. Το είχα κάνει κήρυξη που ήμουνα στα κεντρικά του Υπουργείου που δούλευα τότε, στη ΔΥΠΚΑ. Και τώρα έμαθα ότι είναι ακόμα το ίδιο. Και μιλάμε για μια ανασκαφή που είναι, τώρα πώς να την περιγράψω, και βίντεο έχω πάρει και την ξενάγηση του ανασκαφέα του ίδιου, ένας υπέροχος αρχαιολόγος. Λοιπόν, όχι, ναι, δεν προστατεύονται όλα. Έχουν απολύσει πάρα πολύ κόσμο. Στη Σικιώνα έμαθα ότι απολύσαν τους φύλακες, και για να πας να το επισκεφθείς στο μουσείο, που είναι εξαιρετικό μουσείο, είναι ρωμαϊκές θέρμες, πρέπει να ειδοποιήσεις για να έρθουν φύλακες. Σας λέω, είναι ό,τι μπορείς να προλάβεις αυτή τη ζωή. Σε όλα γίνεται αυτό. Και για τη ζωή μας την ίδια, νομίζω. Πώς να την κρατήσουμε τη ζωή μας. Το έλεγε ο Θοδωράκης, το μελοποίησε, δεν το έλεγε. Θέλω να σας κάνω ένα ωραίο ταξίδι που πραγματικά έκανα και εγώ το 2013 στα πολιτιστικά αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λιγότερο γνωστά, τα οποία είναι σε πολλές των περιπτώσεων μπορεί να είναι και ανώτερα από τα γνωστά. Γνωστά, εμείς ας πούμε στην Ευρώπη ξέρουμε τα μουσεία, δεν ξέρουμε χώρους, δεν ξέρουμε αυτά που συνεχίζουν οι αρχαιολόγοι και οι αρχιτέκτονες και δουλεύουν νυχθημερών για να τα αναδείξουν. Είτε είναι εκτάσεις ολόκληρες, χωριά, βιομηχανικές περιοχές εγκαταλελειμμένες και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πιο πριν. Εδώ θα σας δείξω, θα κάνουμε ένα ταξίδι μεσαιωνικό και σύγχρονο. Τι είναι τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά. Λοιπόν, είναι τα βραβεία Europa Nostra, είναι η Ευρωπαϊκή UNESCO. Όντως, βλέπετε 30, κάθε χρόνο έως και 30, λέει εκεί, εξαιρετικά επιτεύγματα. Το 2013 υποψηφιότητα είχαν 200. Ήταν όχι μνημεία, είτε ήταν κάστρα, είτε ήταν γέφυρες, είτε ήταν βιομηχανίες, οτιδήποτε. Αυτό έγινε στην Αθήνα, στο Ηρώδιο και στο Αστεροσκοπείο. Ο Πλάθη Ντοντομίνγκο, ο πρόεδρος, και η Ανδρούλα Βασιλείου. Είναι οι δύο ψυχές της Europa Nostra. Ακολουθούν και πολλοί άλλοι από κάτω. Χρηματοδοτούν, είναι χρηματοδότες. Βέβαια, το 2013 είχε την τιμή η Ακρόπολη με τη βράβευση των προπυλαίων να έχει το πρώτο νούμερο σε ψήφους ιντερνετικούς και βγήκε πρώτο στην αναστήλωση των φατνωμάτων. Γιατί τα προπύλαια ήταν σκεπαστά, θα σας δείξω τώρα. Όχι, ακόμα δεν έχω, είναι τα άλλα μνημεία. Ήταν σκεπαστά, απλά με τα χρόνια έναν αιώνα είχαν πέσει, ήταν γυμνά τα προπύλαια. Τα φατνώματα αυτά με την ΕΣΜΑ, είναι η Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Εγώ ήμουνα προϊσταμένη της ΕΣΜΑ 5 χρόνια, γραμματέας της Επιτροπής Ακροπόλεως. Και μετά το 1974 δημιουργήθηκε η Επιτροπή αυτή με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, υπηρεσιακούς και εξωυπηρεσιακούς. Έλληνες όλοι. Συν τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, συντηρητές, αρχαιολόγους, εξειδικευμένοι πλην των αρχαιολόγων, όλοι οι υπόλοιποι στο αμνημεία της Ακρόπολης. Το ένα που είναι ο Παπα-Νικολάου που πέθανε, με τις Καριάτιδες, το Ερεχθείο. Αυτό
Το αναστήλωσε και πέθανε 48 ετών ο αναστήλωτής, δυστυχώς. Και ήταν ένα παγκόσμιο μνημείο, βραβεύθηκε, πήρε 2 βραβεία, ένα ιταλικό και ένα παγκόσμιο μεταθάνατον. Τώρα σας λέω το 98 και 99, είναι σχετικά πρόσφατα. Θα σας δείξω λοιπόν τα μνημεία. Εδώ πέρα είμαστε στο Ταλίν, στην Εσθονία, μία υποψηφιότητα. Αυτό εδώ που βλέπετε ήταν εργοστάσιο υδροπλάνων, τώρα είναι ναυτικό μουσείο και ήταν ένα από τα υποψήφια, το μέγεθος του εκεί φτάνει το μέγεθος της Αγίας Σοφιάς, τόσο μεγάλο. Να, και εδώ τα υδροπλάνα μέσα. Εδώ είναι στη Γερμανία το Peenemünde λέγεται. Αυτό ξεκίνησε και έγινε μέχρι το 1940 εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας και οι Ναζί το κάνουν εργοστάσιο των πυράβλων V1-V2 που ρήμαξαν την Αγγλία τότε, αν θυμόσαστε, που ήταν αυτή η μικρή πυράβλη. Και ο δημιουργός των ήταν ο Φον Μπράουν, ο οποίος το έσκασε στην Αμερική μαζί και με τη Μάρλεν Ντίντριχ τότε, με τον Φρίτς Λάγκ. Έφυγε όλη αυτή η φουρνιά, γιατί καλά τον Φον Μπράουν προφανώς τον πήραν οι Αμερικάνοι σηκωτό, γιατί μετά δούλεψε στην ατομική βόμβα. Οπότε και αυτό ήταν και καταναγκαστικών έργων. Οι ίδιοι οι Γερμανοί στον πόλεμο το είχαν εργοστάσιο, αλλά καταναγκαστικών έργων των συμμάχων, όσους είχαν δυστυχώς εκεί και πόσοι αφήσανε τα κόκαλά τους. Και σήμερα είναι μουσείο μνήμης. Πάρα πολύ καλό. Εδώ είμαστε στην Ουγγαρία, σε ένα εξαιρετικό σατό, πύργο που τον αγοράσανε ένα ζευγάρι γκαλερίστες και το λυπηθήκαν έτσι όπως ήταν τελείως, δεν είχα βάλει πολλές φωτογραφίες, τελείως διαλυμένο και του κάναν την πλήρη αποκατάσταση όπως βλέπετε, γιατί ο ζωγράφος, αυτός που έχει κάνει επάνω τις οροφές και τις τοιχογραφίες, λέγεται Στέφαν Ντόρφμαϊστερ, ήταν ένας περίφημος μεγάλος ζωγράφος της Ευρώπης που είχε ασχοληθεί και μπράβο στο ζευγάρι αυτό. Θεωρείται μοναδικό στην Ευρώπη. Και αυτό, ό,τι σας δείχνω ήταν υποψήφιο, έτσι για να δείτε μνημεία που δεν είναι οικία σε μας. Γιατί είναι το καρτέλ των μουσείων της Ευρώπης, να δούμε αυτό εκείνο και μας ξεφεύγουν όλα τα άλλα πολιτιστικά αγαθά. Εδώ πέρα είμαστε στο δάσος του Αγίου Φραγκίσκου στην Ασίζη και είναι ένα εκκλησάκι και έχουν φροντίσει και τον περιβάλλοντα χώρο με τα στρέμματα, δηλαδή αναστήλωσαν και το εκκλησάκι, αλλά αποκατέστησαν και την περιοχή, τα δέντρα όπως ήταν, όχι όπως θέλαν να τα κάνουν, όπως φανταζόντουσαν ιστορικά ότι υπήρχαν τότε. Και εδώ πέρα είναι το δίκτυο, λέγεται «I luoghi del cuore», δηλαδή η τόπη της καρδιάς μας. Εδώ είναι μία λιτανία ιταλική, όπως κάνουμε και εμείς λιτανία στην Ελλάδα. Αυτή είναι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ είναι ένα κάστρο, έχουν Italian places in love, το χαρακτηρίζουν. Και εδώ μπαίνουμε στα περίφημα φατνώματα που σας ανέφερα, είναι αυτά εδώ. Η επάνω πλευρά, έτσι όπως φαίνεται ο Παρθενώνας, απέναντι, τα οποία βέβαια ήταν διάσπαρτα κάτω για όλα αυτά τα χρόνια, όχι από το 1974, έναν αιώνα. Πριν από έναν αιώνα είχε ασχοληθεί ένας αρχιτέκτονας μηχανικός, ο Μαλάνος, ο οποίος είχε κάνει κακές επεμβάσεις σε όλα τα μνημεία, με τσιμέντο και μάλιστα αυτό προσπαθήσανε, αυτό φρόντισε η Επιτροπή, έβαλε τιτάνιο στους κύονες μέσα για να είναι ελαστικό. Και να σας πω ότι και με το σεισμό του 99 που ταρακουνηθήκαμε, που ήταν 7 σίγουρο στο νερό,
Μόνο κάτι φλίδες είχαν ξεκολλήσει, ναι, δεν είχε πάθει τίποτα κανένα μνημείο επάνω στην Ακρόπολη. Γιατί είχαμε κάνει αμέσως τις αυτοψίες, τη μεθεπομένη. Αυτή είναι η Επιτροπή Ακροπόλεως, αυτός εδώ είναι ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μπούρας, που τον είχα πάνω από το κεφάλι μου βέβαια, αλλά εντάξει, άξιζε πολύ μεγάλη μορφή. Είχε ασχοληθεί και με το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας. Η κυρία Ιωαννίδου εδώ, η κυρία Φανή Μαλούχου, όχι, η Ιωαννίδου είναι εδώ, συγγνώμη, η Φανή Μαλούχου και η πρώην γραμματέας μας του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, και ο κύριος Λαμπρινουδάκης, άνθρωποι που ασχολήθηκαν για να φτάσουμε τώρα. Με κάθε ιδιοτροπία ο καθένας, τώρα λαμβάνεις τις ιδιοτροπίες ή λαμβάνεις τις γνώσεις. Ιδού το ερώτημα. Τις γνώσεις, ναι, και τα δύο. Τώρα το δεύτερο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, ως συνήθως. Εδώ είναι μία αναστήλωση γέφυρας στην Ολλανδία, όπου έχουν κάνει, την έχουν εντάξει βέβαια στο ευρύτερο ποτάμιο περιβάλλον, έχουν κάνει για ποδήλατα, για πεζούς, μια γέφυρα εγκαταλελειμμένη. Σας δείχνω γιατί είναι εξαιρετικά, ελπίζω μη σας κουράζω, αλλά εδώ είναι ο σταθμός King Cross στο Λονδίνο, σταθμός που ήταν του 1852 και ήταν τελείως παρακμιακός, δηλαδή πώς μπαίναμε παλιά στην Ομόνοια, η οποία Ομόνοια βέβαια είχε σώσει τα πλακάκια της, αυτές τις ετικέτες και η Βικτόρια και το μοναστηράκι, τα οποία τα κρατήσανε. Αλλά ήταν παρακμιακή σταθμή, δηλαδή φοβόσουν να μπεις. Κάπως έτσι ήταν και εκεί, τώρα δεν είναι. Βέβαια βλέπετε πόσο έχει ανακαινιστεί, έχει αποκατασταθεί. Εδώ έχουμε την πυραρία Κέπενς στις Βρυξέλλες. Ναι, ήταν η μπύρα Γκέντζε, δεν την έχουμε προλάβει. Ήταν τότε που αλλάξανε και έγιναν πιλς οι μπύρες. Τώρα σας τα λέω αυτά γιατί έτσι αξίζει, είναι μέρος της ιστορίας. Εδώ είναι σύμπλεγμα κατοικιών στην Ελβετία, στο Λινιόν. Δεν θυμίζει Le Corbusier βέβαια, αλλά αυτό ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο κατοικιών και έχει ασχοληθεί η Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης για να ελαττώσουν τη χρήση αερίου, τον γκάζι, μέσα σε αυτές. Δηλαδή έχουν κάνει την οικολογική μέθοδο εφόσον τα αναστηλώσανε. Εδώ τώρα είναι, όταν είχα επισκεφθεί το τελευταίο σημείο της Πορτογαλίας, πριν ανακαλυφθεί η Αμερική, ήταν το τέρμα του κόσμου. Είναι η Σίντρα, είναι το Καποντα-Ρόκα, είναι αυτό με το σταυρό. Και ο δήμαρχος της Σίντρα δίνει σε κάθε επισκέπτη ένα μεβουλοκέρι. Βέβαια, τώρα είναι το τέρμα της Ευρώπης εκεί, το Καποντα-Ρόκα. Η Σίντρα η περίφημη, εδώ είναι το τέρμα. Η Σίντρα που θα σας δείξω τώρα, έτσι είχα βάλει και μερικούς πίνακες εκεί. Η Πορτογαλία ήταν υπέροχη, γιατί θεωρητικά ήταν μία και είναι μία φτωχή χώρα με τρομερά πλούσιο παρελθόν και σε όποια μουσεία μπήκα ήταν όλοι φύλακες με στολές, δημόσια μουσεία, όχι ιδιωτικά. Δεν ξέρω, σε σχέση με εμάς ήταν πολύ ανώτερο το επίπεδο, μου έκανε τρομερή εντύπωση και ένας πλούτος, δηλαδή του 1600, του 1700, του 1800 και λες, και έβλεπες τώρα τους Πορτογάλους να υποφέρουν και αυτοί με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε και εμείς βέβαια. Εδώ είναι ο γιος μου μικρός στο κολέγιο, αυτή είναι το Μπελέμ, είναι εδώ, κοιτά, όταν αναχωρούσε ο Κολόμβος, το έχουνε, ναι, γι' αυτό το είχα. Και αυτός είναι ο περίφημος πύργος του Μπελέμ, μέσα στον ποταμό Τάγο, αυτός είναι ο ποταμός Τάγος, που ενώνει τις δύο, και είναι μνημείο και η ίδια η γέφυρα του ποταμού, αν τη δείτε, δηλαδή τη διανύεις και είναι ένα
ένα πράγμα εντυπωσιακότατο. Και εδώ πάλι, λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα σαλέ της δεύτερης γυναίκας του, πώς τον λέγανε, του Εδουάρδου, του Φερδινάνδου του δεύτερου, της κοντέσας του Έλντα. Αυτό έχει γίνει, είναι όλο αποκαταστημένο. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτά που βλέπετε είναι από φελούς. Διότι η πόλη της Σύντρα είναι όλη προστατευμένη από την UNESCO. Είναι ένα μνημείο όλη η πόλη αυτή. Αλλά η γύρω περιοχή είναι των... Εντάξει. Η γύρω περιοχή είναι το δάσος, το φελόδεντρα. Δεν ξέρω αν καήκανε φέτος με τις πυρκαγιές της Πορτογαλίας, τις τραγικές. Και είναι προστατευμένα τα φελόδεντρα αυτά από την UNESCO. Εκεί κοντά είναι το Κασκάι, είναι το Εστουρίλ, είναι περίφημες περίπου. Πώς είναι οι Κάνες, είναι το Εστουρίλ εκεί. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τελείως διαλυμένο και το αποκατέστησαν και το προτείνανε για τα βραβεία. Και εδώ πάλι είναι ένα ίδρυμα. Ένα ίδρυμα που το έχουν κάνει, είναι χώρος κατάρτισης της νέας γενιάς με παλιές μεθόδους. Είτε είναι ξυλογλυπτική, είτε είναι άλλα. Ναι. Αυτό που σας δείχνω τώρα είναι η κληρονομιά της Πορτογαλίας, τα αζουλέζος. Τα αζουλέζος είναι τα πλακάκια. Το πλακάκι στην Πορτογαλία είναι το εθνικό προϊόν της, από το Μεσαίωνα. Όπου μπείτε, ας πούμε τώρα σας δείχνω ένα πράγμα μόνο εδώ για να καταλάβετε. Αυτό είναι το Μουσείο Δικαστικής Αστυνομίας τώρα πια. Ας πούμε η αστυνομία στην Πορτογαλία, πως έχουμε εμείς εδώ, έχουμε τμήματα αρχαιοκαπηλείας. Αυτοί έχουν ολόκληρη αστυνομία για πολιτιστικά αγαθά να κυνηγούν. Εμείς εδώ πρέπει να κυνηγούμε ή αρχαιολόγοι σε συνεργασία με την αστυνομία και πολύ λίγα πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η κληρονομιά με τα πλακάκια, τα αζουλέζους. Και εδώ είναι ένα λύκειο, το Πάσος Μανουέλ. Και αυτό έχει αποκατασταθεί. Εγώ να αναφέρω ότι πριν που σας είπα για τη Σύντρα και για όλα αυτά, για τις ευρύτερες περιοχές, έχουμε και εμείς τεράστια δίκτυα, ας πούμε στη Μάνη, στην Καρδαμίλη, που είναι πολύ και ο Μιστράς. Αλλά εντάξει, δε. Αυτό εδώ είναι στην Ισπανία, είναι το Ρωμαϊκό θέατρο του Μεντελίν, η Μεντελέν. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν θαμμένο. Με τις ανασκαφές αποκαλύφθηκε όλο αυτό που βλέπετε, γίνονται συναυλίες και διάφορες όλες οι παραστάσεις που επιλέγουν. Εδώ πρόκειται για ένα να σας το δείξω σε αυτήν τη μορφή. Είναι στο Βαγιαντολίντ στην Ισπανία, ένα βαΐο του 1100 και κάτι, το οποίο αποκαταστάθηκε και αυτό, έγινε αίθουσα συνεδριάσεων και έγινε καταπληκτικό πανδοχείο με μεγάλη, πώς να το πω, όχι ευχέρεια, με μεγάλη, στα κρασιά έχουν, ναι, ναι, μεγάλη παραγωγή, κάνουν εκεί πέρα επισκέψεις, δοκιμαστήρια κλπ. Πολύ φημισμένο. Και εδώ έχουμε την πηγή των Λεόντων στη Γρανάδα. Έχω την πρώτη φωτογραφία, είναι αυτή η φωτογραφία στην Αλάμπρα του 13ου αιώνα. Ονομάζεται η τέχνη αυτή Νασρίδ, η Νασρίδ του Μωάμεθ του Πέμπτου. Και η συντήρηση όλη δεν τα μεταφέρανε, έγινε in situ εκεί πέρα όπως τα βλέπετε. Εδώ πέρα έχουμε πλάνα επεμβάσεων σε διάφορες εκκλησίες, γοτθικές κλπ. Πάλι η Ισπανία είναι εδώ, Μπουργκός. Πολύ σημαντικά. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο έχουν... Στην Ευρώπη, να ξέρετε, γιατί είχα ασχοληθεί και εγώ καλοκαίρι,
πηγαίνεις ως εθελοντής και κάνεις μια ανασκαφή, μια αναστήλωση, οτιδήποτε. Δηλαδή σου παρέχουν ένα κατάλημα και ένα φαγητό και πας όλο το καλοκαίρι και ασχολείσαι. Εγώ είχα επισταμένα, είχα πάει στην Ιταλία, καλά Γαλλία, σπούδαζα και πήγαινα. Ορίστε. Στην Ελλάδα λίγο λιγότερο. Πολύ ήμουνα και στην Κρήτη εθελόντρια, ναι. Δεν σε αφήνουν τόσο, μόνο πρέπει να είναι πανεπιστημιακές οι ανασκαφές για να συμμετέχει ο φοιτητής ή ο εθελοντής. Αν πας σε σωστική δεν σε αφήνουν, ναι. Πέφτει εκεί, εγώ τουλάχιστον αυτό Γιάννη μου έχω να... Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ξέρω γιατί τάζησα... Λοιπόν και αυτό είναι ένα δίκτυο με εκπαιδευτικά προγράμματα πάλι στην Ισπανία, απλά... είχαν εμφανίσει την κούκλα αυτή, τη Σπανιόλα. Είναι ο Code Cabanyal, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται σε σπίτια, δηλαδή μπορεί να γίνει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό για τα κτίρια της Αθήνας, του 19ου αιώνα, στα παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας δεν την ξέρουμε. Ναι, προσπαθούν σιγά σιγά, κάνουν ξεναγήσεις τώρα, αλλά να κάνουν εκπαιδευτικά αυτό εδώ, είναι πολύ προηγμένο αυτός ο κώδικας εδώ. Ναι, σιγά σιγά προσπαθούν πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είναι αγροτικά κτίσματα, 60.000 περίπου τέτοια κτίσματα υπάρχουν στην Ισπανία, σε μικρή έκταση, και κάθε περιοχή έχει το δικό της τύπο, είναι υβριδικά μοντέλα, και είναι σοφίτα και κάτω σιτοβολώνας. Και ένα σπάνιο βέβαια αγαθό, ο γάιδαρος που έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν πια γάιδαροι. Εδώ στην Πολωνία αυτό είναι μια βιομηχανία ύφανσης νημάτων και έχει γίνει κατοικίες τώρα. Ήταν του 19ου αιώνα, εγκαταλελειμμένο και τώρα κατοικούν κανονικά. Δεν γίνανε ούτε μπειραρίες, ούτε κλαμπ, ούτε τίποτα όπως έχει γίνει σε περιοχές, όπως τον Γκάζι ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο να γίνει κατοίκηση αντί για να γίνει νυχτερινό κέντρο μια περιοχή. Ε? Υπάρχει όμως η πτάση αυτή δηλαδή. Η πτάση, ναι. Ναι. Δεν είναι κακή. Εντάξει, αλλά όλο κλαμπ... Ναι, αλλά όλο κλαμπ, κάνε και ένα μία κάτι. Ήταν έτσι πριν και έγινε έτσι τώρα. Αυτό είναι στους όχθες του Τάμεση, είναι το Strawberry Hill, μια τουρτίτσα, έτσι ένα κάστρο, το οποίο και αυτό ήταν τελείως διαλυμένο και το αγόρασε ένας ιδιώτης, και το έφτιαξε όπως το βλέπετε, στα πρότυπα που υπήρχε. Κρίμα που θα μπορούσαμε, κάπως έτσι είναι, ναι, σας δείχνω λίγο το εσωτερικό του. Λοιπόν, εδώ είναι Βόρεια Αγγλία μεταξύ Lancashire και Yorkshire και είναι τοπίο υδρογραφικών δεξαμενών. Εκεί θαυμάζεις την τοπιογραφία και γίνεται ξενάγηση για την τοπιογραφία και εκπαιδευτικά προγράμματα εκεί πέρα. Υπάρχουν και άλλα, δεν τα έβαλα σε φωτογραφίες, μη σας κουράσω. Κακός. Γιατί είναι στην Ιρλανδία, ας πούμε, υπάρχει δίκτυο πόλεων για τους πύργους της Ιρλανδίας. Ολόκληρο δίκτυο. Και στο Βερολίνο υπάρχει και στο Παρίσι υπάρχει το Ίδρυμα Πολιτισμού, πάρα πολύ σημαντικό, με 18.000 προγράμματα αναστήλωσης, διατήρησης κλπ, διάσωσης και έχουν βάλει 1,7 δις χρηματοδότηση γι' αυτό, είναι ιδιωτικό, αλλά είναι μη επικερδές και έχει 500 εθελοντές. 66 μισθωτοί, 500 εθελοντές. Και αυτό ήταν του 14 στη Βιέννη, το κτίριο που θα γινόντουσαν οι νέες επιλογές για την Europa Nostra. Εδώ κάτι πολύ σημαντικό που έχουμε στην πατρίδα μας είναι η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στεγάζεται στην Πλάκα,
Έχω πάει επανειλημμένος, γιατί βλέπετε εδώ στους μεγάλους αγώνες, εδώ που λέει της ελληνικής εταιρείας, είναι η ίδρυση θαλασσίου πάρκου Αλονίσου, διάσωση της πλάκας, το τοπίο των Δελφών, η Πύλος, οι Πρέσπες, το Μαραθώνας, ο Πύργος της Σκαίας, η Ίδρα, έτσι, όλα αυτά. Και εδώ έχει και το καμπαναριό, το έχω βγάλει, αυτό είναι το καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία. Είναι προσπάθεια μεγάλη της ελληνικής εταιρείας περιβάλλοντος. Λοιπόν, εδώ τώρα η Ελλάδα έχει ενστερνιστεί τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη συμπλήρωση του θεσμικού της πλαισίου σχετικού με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το 2014 και μετά έχει αλλάξει εμάς με το νέο οργανισμό. Αυτό που βλέπετε τώρα, Διεύθυνση Τεκμηρίωσης, είναι κάπως ενσωματωμένη σε μια άλλη διεύθυνση, αλλά ισχύουν όλα αυτά. Αγωνιούν κάθε μέρα οι συνάδελφοι για κλοπές κατασχέσεις, παράνομες ανασκαφές, ανελκύσεις μνημείων. Όλα αυτά που βλέπετε είναι καθημερινή εργασία. Γιατί μπορεί να έχεις την ανέλκυση μνημείων ή να έχεις τη διακίνηση νεωτέρων πολιτιστικών αγαθών. Είναι μια πολύ δραστήρια διεύθυνση. Τώρα είναι η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων που είναι μέσα αυτό, Γιάννη. Και παρακολούθηση δημοπρασιών, γιατί και εμείς τις παρακολουθούσαμε πάρα πολύ τις δημοπρασίες και μάλιστα η Ιντερπόλ μας είχε ρωτήσει πολλές φορές γιατί το τάδε νόμισμα βγαίνει στη δημοπρασία. Υπάρχουν μεγάλοι δημοπρατικοί εκεί στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά. Τεράστιοι και πολύ ισχυροί. Αλλά ψάχνουν καθημερινά να δούνε αν είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας αυτά που βγάζουν για προσπόληση, τα οποία είναι και πανάκριβα. Δηλαδή ένα τετράδραχμο Αλεξάνδρου Τρίτου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μπορεί να το πουλάνε και 100.000 δολάρια. Και λέμε τώρα αξίζει, εμείς όταν κάνουμε εκθέσεις και κάνουμε τις εκτιμητικές επιτροπές, δεν βάζουμε... Πάντοτε διαβάζουμε σύμφωνα με τις δημοπρασίες, αλλά δεν βάζουμε 100.000 δολάρια ένα νόμισμα, βάζεις πάντα λιγότερο. Ναι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, γιατί τα λεφτά τα τρώνε και οι μεταφορικές εταιρείες που κάνουν τη μετακίνηση των αντικειμένων, κυρίως και για ξένες χώρες. Για την Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, ενώ οικονομικά. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών. Αυτά που σας λέω υπάρχουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι λίγο διαμορφωμένα τώρα. Η περίφημη εφορία αρχαιοπολίων, αυτή εδώ είναι το ΆΠΑΝ. Και κακώς που την έκανε ο νέος οργανισμός, δεν την είχε διεύθυνση και την έκανε τμήμα. Όλα είναι σκεμμένα σε αυτή την πατρίδα. Εδώ ήταν ο θησαυρός των Αηδονίων. Τα Αηδόνια είναι στην αρχαία Νεμαία πιο έξω. Α, μπράβο, τα ξέρετε. Εγώ εκεί υπηρετούσα και πήγαινα και... Είχα γνωρίσει και τον Παπα Ιωάννου με τα κρασιά εκεί. Και είναι η επιστροφή και η ενεπίγραφη στήλη από το Θωρικό. Βέβαια. Βέβαια. Μα δεν έχει ανασκαφεί τελείως, βέβαια. Συμπεράσματα, η προστασία των πολιτιστικών αγαθών στην εποχή μας αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς το Διεθνές Εμπόριο και Λαθρεμπόριο Έργων Τέχνης γνωρίζει μεγάλη άνθηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που απειλούν όλα τα πολιτιστικά αγαθά κάνανε τους διεθνείς οργανισμούς που είδαμε, το UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης, να πάρουν πρωτοβουλίες. Λοιπόν, τώρα αυτό πιο κάτω, εντάξει, δεν σας το διαβάζω, μη σας κουράζω. Ο πολιτισμός υποφέρει και υστερεί σε σχέση τόσο με την οικονομία όσο και με την πολιτική. Το έθνος ως πολιτισμική σφαίρα και το κράτος ως πολιτική σφαίρα, γιατί όντως το έθνος πιάνει όλη την υδρόγειο, έτσι. Το κράτος είμαστε εμείς εδώ που ζούμε εντός των συνόρων μας. Πέτυχαν και προσπαθούν να επιτύχουν μια ισορροπία ανάπτυξης. Και δεν νοείται χάραξη πολιτικής χωρίς την πολιτισμική, εθνική και υποδομή και διάσταση.
Ο σύγχρονος πολιτισμός είναι ζωντανός, ενώ η πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία, είναι φορείς μνήμης, αυθεντικά, μοναδικά, μη αναπαράξιμα όταν καταστρέφονται και δεν επιδέχονται ανάπτυξη. Και η πολιτιστική κληρονομιά αντικατοπτρίζει τη ζωή κάθε κοινότητας και την ιστορία της. Υποχρέωσή μας είναι, έλεγε ο Μαλερό, να παραδώσουμε το παρελθόν ακέραιο στο μέλλον. Και εδώ έχω του Σεφέρη το ποίημα που λέει «Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να το ακουμπήσω. Έπεφτε στο όνειρο καθώς έβγαινα από το όνειρο. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει». Ευχαριστώ πολύ. Σας κούρασα. Αυτά.